Με ενημερώνω από το κοντρόλ ότι έχουμε έκτακτο μήνυμα από την πιο έγκυρη πηγή της Ελλάδος. Ακούστε καλά αυτό που θα σας πω. Άστα αυτά, στο προκείμενο. Και δεν βρίσκονται απλά μέσα στη χώρα. Έχουν την δύναμη, εάν ξεσηκωθούν, να προκαλέσουν το χάος. Σκεφτείτε δηλαδή, αύριο μεθαύριο, λέμε τώρα, να χρειαστεί να πετάξουν μερικά ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη πάνω από τη λωρίδα της Γάζας και να βομβαρδίσουν. Στα πλαίσια μιας νατοικής υποστήριξης του Ισραήλ. Αντιλαμβάνεστε τι θα σημαίνει. Αρχικά είσαι αδαής. Όχι, με τι λέω. Είσαι παντελώς άσχετος και απορώ που σε ακολουθούν 150.000 κόσμος. Αλλά πριν πάμε στα αποσπάσματα που σας έχω στη συνέχεια και δούμε την πλήρη διαστρέβλωση της ιστορίας που την αναπαράγεις και όλο στο κοινό σου και που αφορά σε θέματα που άπτονται τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, ας εξηγήσω αυτό που μόλις είπες. Okay. Δεν ξέρουμε πόσοι μουσουλμάνοι υπάρχουν στην Ελλάδα και πόσοι από αυτούς είναι πράκτορες. Αλλά η ενημέρωση σε 100.000 κόσμο δεν πρέπει να φασίζεται σε εφάνταστα σενάρια. Άλλο να έχεις ρητορικές ερωτήσεις που να αποσκοπούν στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητα, και άλλο να κάνεις λογικά άλματα και ακροβασίες, φωλιάζοντας τον φόβο στη ψυχή του κόσμου που σε ακούει, μέσα από υποθετικά και δύσκολο να εφαρμοστούν σενάρια. Τι εννοείς να περάσει ελληνικό μαχητικό αεροσκάφος πάνω από τη Γάζα και να βομβαρδίσει? Πώς το συμπέρανες αυτό? Αλλά θα σου το εξηγήσω επειδή είσαι άσχετος. Αλλά παριστάνεις τον σχετικό σε θέματα που αγνοείς συλλήβδην. Η Ελλάδα διαχωρίζεται σε εξτρεμιστικές επιθέσεις της Χαμάς από τις διεκδικήσεις της Παλαιστίνης. Πρώτον. Δεύτερον, στη Μέση Ανατολή έχει επιστρατευτεί ισχυρή δύναμη από Αμερική και Αγγλία, καθώς και αερομεταφερόμενη ομάδα κρούσης. Επίσης, ο Μπάιντεν, ο Μακρόν, ο Σόλτς, ο Σούνακ, η Μελόνι αξίωσαν από το Ιράν να μην εξαπλώσει την σύραξη, οκ. Okay? Όχι η Ελλαδίτσα. Τώρα, αν και εφόσον εμπλακεί το Ιράν και έχουμε μια εξάπλωση της διεθνούς τρομοκρατίας με διαμάχη μεταξύ Ανατολής και Δύσης, τότε πάμε σε περιφερειακό πόλεμο. Και μιλάμε σε άμεση και επικίνδυνη μάλλον εμπλοκή μεταξύ Ιράν, Κίνας, Ινδίας και Ρωσίας, αλλά και χωρών της Ευρώπης. Διότι αν εμπλακεί το Ιράν, ακόμα και μέσα από τη Χεσμπολάχ, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα και πιθανόν να πάμε σε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά πιθανόν δεν θα πάμε. Οπότε μη χαίρεσαι, αγαπητέ καταστροφολόγε, άσχετα που ανεβάζεις βίντεο που εποφθαλμιούσες στο παρελθόν για έναν τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Το βίντεο βέβαια θα το βρείτε σε link κάτω στην περιγραφή στο κανάλι. Οπότε, αυτό σημαίνει ότι αγνοείς πλήρως κανόνες εμπλοκής, διπλωματικές θέσεις και στρατηγική αποτροπής. Αλλά ασχολείσαι με θέματα που δεν γνωρίζεις, ούτε έκατσες να διαβάσεις μια σχετική βιβλιογραφία. Επίσης, πριν περάσω στα άλλα φεδρά αποσπάσματα που έχεις ανεβάσει, να πω ότι εσύ ήσουν που έλεγες κάποτε σε δεκάδες χιλιάδες κόσμο ότι θα έχουμε δύο εκλεγμένους προέδρους στην Αμερική, τον Τραμπ και τον Biden. Εσύ ήσουν που έλεγες κάποτε ότι θα γίνει πυρηνικός πόλεμος. Εσύ ήσουν που έλεγες κάποτε να αγοράσουμε χάπια ιωδίου χωρίς ιατρική έγκριση. Εσύ έλεγες στον κόσμο να αγοράσει βυτία βενζίνης να τα έχει έξω από το σπίτι του, διότι θα έχουμε τρίτο παγκόσμιο πόλεμο. Εσύ έλεγες να αποθηκεύουμε παλέτες με νερά, παλέτες με μακαρόνια και άλλα μακρόληκτα προϊόντα για να επιβιώνουμε. Και τι άλλο επιπλέον, να έχουμε και σάκους επιβίωσης έτοιμους. Και αυτό το είχαν και βίντεο στο κανάλι μου που θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή. Αν αυτό δεν είναι τρομοκρατία της κοινής γνώμης, κινδυνολογία, σχατολογία μέσα από μια στήρα πνευματική τρομολαγνία που σε διακατέχει, τότε τι είναι αυτό που παρακινούσε κόσμο με φιωριτούρες στο να αποθηκεύει εφόδια για επικείμενο πόλεμο? Αλλά μπορώ που σε ακολουθούν τόσες χιλιάδες κόσμο. Εύπιστοι άνθρωποι και πιστεύουν αυτές τις φεύρες και στήριξη διληψίες σου. Χωρίς να ψάξουν τίποτα και εκείνοι. Διότι και αυτοί που σε ακούν έχουν μερίδιο ευθύνης. Και για να καταλάβετε τι εννοώ, για να δείτε πόσα ασυνάρτητα είναι αυτά που λένε και ανεβάζουν και που δεν διαβάζουν τίποτα πριν ακόμα σας ενημερώσουν, μαζί με το φιλαράκι του, ιστορικά αναλφαβητικοί οι δύο, δείτε για να καταλάβετε. Η σχέση είναι άμεση, διότι οι Παλαιστίνοι ασπάζονται τον Ισλαμικό Σιιτισμό. Όχι. Και με τη Συρία, όπου στη Συρία, Μάρια, να τονίσουμε εδώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό του Ισλαμικού κόσμου ασπάζεται τον Ισλαμικό Σιιτισμό και λιγότερη τον Ισλαμικό Σουνιτισμό. Άρα και αυτή οπότε εμπλέκεται και η Συρία στο παιχνίδι. Έχουν μια τάση προς το Ιράν περισσότερο. Και πάλι όχι, πάλι λάθος, είστε τόσο άσχετοι. Κάνετε και ενημέρωση μετά να πάρει ευχή να πάρει. Όχι, δεν είναι καθόλου τυχαίο, γιατί είπαμε ότι στη Συρία επικρατεί Ισλαμικός Σιιτισμός, στην Ιορδανία ομοίως, στο Ιράν ομοίως, στην Παλαιστίνη ομοίως. Δηλαδή δεν έκατσες να ψάξεις καθόλου.
Και εσύ και ο φίλος σου να ψάξετε πριν ενημερώσετε, ώστε να έχετε γνώση αυτών που λέτε. Δεν μπήκατε καν στο κόπο να ψάξετε και λέτε ενημέρωση όταν χαλκεύετε τις πληροφορίες που βγάζετε προς τα έξω. Ούτε στην Παλαιστίνη δεν παίζετε μέσα, ούτε στη Συρία, ούτε στην Ιορδανία. Εγώ πώς τα κατάλαβα. Γιατί τόσα ξέρετε και τόσα λέτε. Μόνο φλιαρίες και μεγαλοστομίες με τίτλους που προκαλούν φόβο και πανικό. Αλλά δεν είναι εκεί πάντα η ατέρμονη γνώση να αποδομεί αξιοποδόμητους και δίθεν ερευνητές και να επαναφέρει την τάξη, διότι κάνετε κτήμα σας την παραπληροφόρηση. Και τη βγάζετε προς τα έξω χωρίς ενδιασμούς. Δεν σας νοιάζει. Και έχεις και το θράσος, ως αγωγή, που κάτω στην περιγραφή σου να γράφεις. Αποποίηση ευθυνών. Όταν αυτά που λες είναι αυτά που πιστεύεις και αυτά που παροτρύνεις τον κόσμο να εφαρμόσει ή να τα πιστέψει. Αυτό λέγεται υποκρισία. Οπότε μάθε τι διαβάζεις πριν το κάνεις είδηση, διότι ο κόσμος που σε ακούει δεν φταίει. Φταίει όμως εκείνος ο κόσμος που σου δίνει την δύναμη να συνεχίζεις. Και να συνεχίζεις χωρίς ίχνος ευθυξίας. Αυτά. Έχω πολύ υλικό ακόμα. Ακολουθήστε με σε TikTok και YouTube για περισσότερα βίντεο. Γεια χαρά σε όλους.